να κάνουμε και εμείς το ίδιο, αλλά μας χωρίζουν 2-3 μέτρα με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ο Λαβρέντης, ο οποίος τα κατάφερε στη ζωή του, δεν χρειάζονται πλέον εδώ και πολλά χρόνια συστάσεις. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε. Καλωσορίζουμε μαζί του και τον Παναγιώτη Μάργαρη, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι κοντά του, γιατί έχουν και χώρια και μαζί καλοκαιρινές συνεργασίες. Και επίσης θα ακούσουμε ωραία πράγματα από τις κιθάρες τους. Καλώς ήρθες, Παναγιώτη. Κάπου διάβασα, αλλά δεν πρόλαβα να το κουτσομπολέψουμε. Είσαστε την Κυριακή στη Σύρο. Ξέρεις πώς τον παρουσίασα. Πώς τον παρουσίασα στη Σύρο την Κυριακή, ήταν πετυχημένο. Και γελάγανε. Λέω, πιάνο, μπάσο, πνευστά, ακορντεόν, κλουστά, κιθάρα, ο Παναγιώτης Μάργαρης. Τα πες όλοι. Η συμφωνική Παναγιώτης Μάργαρης και ο Λαβρέντης. Ήταν λοιπόν, μια υπέροχη βραδιά αυτή. Ήταν ένα υπέροχο χώρο καταρχάς, ο οποίος είναι υπομονητικός. Ήταν μαγικό, ήταν πραγματικό. Αλλά με τον Παναγιώτη έχουμε κάνει περιοδές. Ναι, έχετε παρελθόν. Έχετε παρελθόν ο κόσμος. Το ξέρει, δεν το ξέρει. Στην Ελλάδα και παντού. Και θα κάνουμε και φέτος. Θα συνεχίσουμε έτσι, πάλι. Θα τα πούμε. Έχουμε το χρόνο. Έχετε πάει και πού, στην Ιταλία, πού είχατε παίξει. Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αμερική. Στην Αγγλία, στην Ελλάδα. Μας έβγαλε παντού. Δηλαδή ήταν μια προγραμματισμένη αυτή η περιοδία. Ναι, όπου ελληνισμός. Όπου ελληνισμός. Και στη δυο σας. Όχι, είχαμε και. Αλλά είχαμε μια πολύ ωραία έτσι. Τρία άτομα ακόμα που παίζανε έτσι πολύ ακουστικά. Και διακριτικά, ναι, ναι. Και οι ομογενείς πώς σας υποδέχτηκαν, φαντάζομαι. Υπέροχα. Με ενθουσιασμό. Θυμάμαι στο. Στην Λιέγη ήταν. Στην Αμβέρσα. Α, ναι. Πέντε ακόμα μας κάνανε στο τέλος. Απερίβο πράγμα. Και ήταν όλο, δεν ήταν ομογενείς εκεί. Σαν Βέρσα. Αυτό λοιπόν. Ήταν ένα θέατρο γεμάτο. Άρα το παράσιμο αυτό είναι. Τα 450 ήταν. Γιατί είναι φιλένιες φοβεροί και μιλάνε και ελληνικά αυτοί. Η Φλαμανδία και ένα περίεργο πράγμα. Ναι, αλλά αυτό είναι ότι να μην ξέρεις, να μην καταλαβαίνεις τους στίχους και να είσαι ενθουσιασμένος. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε νέο δίσκο, έχουμε περιοδίες, έχουμε να αναπτύξουμε ό,τι θέλετε. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε κάτι από πού. Από το δίσκο, από. Θα ακούσετε κάτι λοιπόν, μια και. Εντάξει. Κάτι διαφορετικό. Ας πούμε ένα καινούριο πράγμα. Ναι. Ούτως ώστε. Μόλις ακούσαμε τον Υπνοβάτη, θα μιλήσουμε και για την Λίνα Δημοπούλου. Γιατί ο κόσμος, ας πούμε, μετά θέλει να ακούει τα γνωστά. Δεν. Αλλά κάποια ψυχή γνωστή, κοινός φίλος μας, όνομα και με χωριό μιλάμε τώρα, μου έλεγε κάποτε ότι ξέρεις, τα καινούργια μας τραγούδια δεν τα παίζουμε ποτέ, δεν θα γίνουν ποτέ παλιά, κατάλαβες. Οπότε. Έξυπνο ακούγεται. Έξυπνο. Αλλά τα τραγούδια, Λαβρέντη, μια που το λες και θέλω και τη γνώμη του Παναγιώτη, δεν έχουν το δικό τους τσαμπουκά να εγκατασταθούν. Δηλαδή το να παίζει συνεχώς, ας πούμε, ένα νέο τραγούδι το οποίο ο κόσμος, στον κόσμο δεν έχει ανταπόκριση. Ένας δημιουργός, δεν μιλάω για μας. Ό,τι και να κάνεις δεν μπορεί να τον εκβιάσει, να τον αγαπήσει. Όχι. Δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Όχι, αν τα τραγούδια δεν έχουν αλήθεια και γι' αυτό και συνέστημα. Δεν ξέρουμε και ποια τραγούδια πρόκειται να κάτσουν. Σε ποια τραγούδια πρόκειται να κάτσει μπίλια. Αν τα ξέραμε, θα φτιάχναμε μόνο τέτοια. Καλά, σίγουρα. Όμως έχεις καταφέρει και έχεις. Λαβρέντη, έχεις. Δεν ξέρω πόσα είναι αυτά, δεν έχει σημασία, είναι 10, 12, 15, τα οποία μπήκαν στο Πάνθεον. Δηλαδή είναι από αυτά που. Σε μια παρέα. Ας πω την αλήθεια και δύο να είναι, καλά είναι. Και ένα, έλεγε ο Τσιτσάνης, και με ένα. Να με θυμούνται, καλά θα είναι. Ναι. Αλλά εσύ έχεις μια ομάδα, μια αρμαθιά τραγουδιών, δεν θα πω για τα πόσα έχεις, που είναι πλέον αυτά, έχουν πάρει έναν δρόμο δικό τους και λες ότι άμα δεν τα ακούσω αυτό, ας πούμε, δεν πέρασα καλά. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι λίγο, ξέρεις, στις συναυλίες είναι λίγο καταπιεστικό. Mm. Γιατί εγώ θέλω να παίξω άλλα και ο κόσμος έρχεται και μου λέει, ας πούμε, θυμάσαι μια φορά που δεν παίξαμε στοιχείο σε μια μεγάλη συναυλία, στο ένα γήπεδο. Ναι. Δεν παίξαμε το δημότικο. Και άλλο μου λέει, δεν παίζει το δημότικο. Λέω, ρε φίλε, το βαρέθηκα να μου το δει. Εσύ μου λέει το βαρέθηκα. Εμάς μας ρωτάς, το έχουμε ξανακούσει άλλη φορά. Περιμέναμε πώς και πώς θα τα ακούσουμε. Και είναι αλήθεια αυτό τελικά. Είναι αλήθεια. Έτσι. Θυμάμαι που πάω, ας πούμε, καμιά φορά και βλέπω συναυλίες από ονόματα που γουστάρω από πιτσιρικά. Και οι άνθρωποι που παίζουν τα τραγούδια που θέλω να ακούσω φεύγουν ευτυχισμένος από τις συναυλίες. Άμα είναι. Πήγα να δω του ZZ Top τότε που μου άρεσαν πάρα πολύ. Και πήγα μόνο και μόνο για να ακούσω τον Blue Jean Blues. Και δεν το παίξαν. Και έφυγα απογοητευμένος. Ενώ παίξαν τα ντερά του αυτοί έτσι. Δεν παίξαν αυτό που ήθελα να ακούσω. Το έχω πάθει με γκρουπ, το έχω πάθει με Έλληνες. Το έχω πάθει με τον Ένιο Μωρικόνε στο Ηρώδιο. Όπου. Τι ήθελες να ακούσεις, να δεις τον Lee Van Cleef να βγαίνει εδώ με το πιστολί. Όχι. Αλλά το ρεπερτόριο που είχε για το Ηρώδιο, για μένα ήταν το 1/10 των αυτών που ήθελα να ακούσω. Που λες. Δηλαδή, μετά το συνάντησα και το είπα ότι αυτό, 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 αυτό. Και μου λέει, να πάρτε τους δίσκους μου.
Είναι και περίεργο. Άλλη φιλοσοφία. Δεν το περίμενα. Είναι ο Μωρικόνε είναι δύσκολο και λίγο γκρινιάρη. Αλλά είναι ο Μωρικόνε, οπότε όλα συγχωρούνται. Τι μπορούμε να ακούσουμε στα πρωτοκόλλα. Θέλω να πω και εγώ κάτι για το Λαβρέντι, μια που είπε και αυτό για μένα. Ότι είμαι πάρα πολύ. Να το πούμε μετά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Και χρόνο. Και για σένα και για το Λαβρέντι και για σένα. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε. Λοιπόν, τι να ακούσετε. Κοίταξε, μια και βλέπω τώρα και έτσι όπω βλέπω τον τίτλο, άλλαξαν πολλά. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό το τραγουδάκι, το άλλαξαν πολλά. Διότι πραγματικά άλλαξαν πολλά. Αυτός ο δίσκος περικλείει τις σκέψεις μου και τις ιδέες μου και τα αυτά της τελευταίας δεκαετίας. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι όταν τελείωσε η προηγούμενη δεκαετία με ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που έλεγε τόσα χρόνια μια ανάσα και έγινε και επιτυχία αυτό και τα λοιπά, και έκλεισε ένα κύκλο, ο οποίος ήταν μια 20ετία εκείνος. Η 20ετία εκείνη μπορώ να σου πω ήταν λιγότερη σε ένταση από ότι ήταν η δεκαετία αυτή. Και συν ότι ζούμε και σε μια ταραγμένη εποχή, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν αλλάξει πια παντού πολλά. Αλήθεια. Παγκοσμίως. Οπότε, ακούστε το τραγουδάκι αυτό τώρα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό και είναι και το ομώνυμο του δίσκου, που λέει άλλαξαν πολλά. Και μετά συνεχίζουμε με πιο μεγάλες μας επιτυχίες. Έτσι. Βέβαια θα τα ακούσετε λίγο διαφορετικά, γιατί τα κάνουμε με τον Παναγιώτη σαν κονσερτάλε. Στην πλατεία που έχει αδειάσει, στο τραγούδι που έχει σοπάσει, στην πηγή που έχει στεγνώσει, στη γιορτή που έχει τελειώσει, μια εικόνα παλιά ξεδωριάζει, ένας κόσμος που γύρω αλλάζει, όπως κι εσύ μαζί κι εγώ έχουμε αλλάξει με τον καιρό. Άλλαξαν πολλά μαζί κι εσύ κι εγώ. Άλλαξαν πολλά μαζί κι εσύ κι εγώ. Άλλαξαν πολλά. Παιχνίδια, παρές, εποχές και μόδες και ιδέες, οι αγκαλιές και τα φιλιά δεν θα είναι τα ίδια ξανά. Μοιάζουν όλα στου χρόνου τη δίνει ένας κόσμος που γύρω μας μείνει. Ό,τι ωραίο μας φαίνεται λίγο είναι αργά, πρέπει να φύγω. Άλλαξαν πολλά μαζί κι εσύ κι εγώ. Άλλαξαν πολλά μαζί κι εσύ κι εγώ. Άλλαξαν πολλά. Μα όσο κι αν μας πληγώνει ο δρόμος που τελειώνει, μας φέρνει σ' άλλη διαδρομή. Άσε τα είδωλά μας να σβήνουν μακριά μας, γιατί αλλάξαν οι καιροί. Άλλαξαν πολλά μαζί κι εσύ κι εγώ. Άλλαξαν πολλά μαζί κι εσύ κι εγώ. Άλλαξαν πολλά. Αυτά. Δεν επιδέχεται κανένα σχολείο. Αληθινό, πέρα ως πέρα. Άλλαξαν πολλά ξαφνικά, απότομα, γρήγορα. Γρήγορα, ναι. Ναι. Βέβαια, έχει μια νότα αισιοδοξίας, διότι λέει ότι στο τέλος της διαδρομής βγαίνουμε σε μια καινούργια διαδρομή. Mm-hmm. Αλλά όσο και να βγαίνει σε μια καινούργια διαδρομή. Εντάξει, γιατί μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Κατά 10 χρόνια στην πλάτη μας απάνω, ακόμα. Εντάξει. Γίναμε ράθυμοι.
σε μια δύσκολη εποχή, η οποία είναι. Πάντως, δεν ξέρεις, ξημερώνει αύριο. Οι Κινέζοι λένε ότι σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε εμπόδιο, όσο μεγάλο και αν είναι, καλά δεν μιλάμε για απώλειες δικών μας ανθρώπων, εκεί δεν ξέρεις πώς το διαχειριστείς. Στα δύσκολα της ζωής, να ξέρεις ότι είναι. Σου πέταξε τα βρώμικα ρούχα από τη βαλίτσα η ζωή, σου βάλε καινούρια, ξανά δω στη βαλίτσα και ξεκίνα να προχωρήσεις. Καλό είναι αυτό. Οι Κινέζοι κάτι ξέρουν που τα λένε αυτά, αλλά δεν έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Πάντως θετικά. Έβλεπα λοιπόν τον δίσκο αυτό, άλλαξαν πολλά και βρήκα ένα τραγούδι, το απορώ. Το απορώ του Γιάννη του Πάριου. Απορώ με μένα. Είναι αυτό το τραγούδι, αυτό. Το έχετε, είναι διασκευάσει. Είναι απρόβλεπτος. Με ξάφνιασε. Ευχάριστα. Ναι, είναι, εντάξει, δεν είναι αυτό που ξέρετε το απορώ. Ναι. Είναι ένα άλλο σίγουρα. Απορώ. Ναι. Είναι για να μπορεί κανείς. Αλλά πάντως είναι αυτό. Εντάξει, όταν πήγαμε με τον Παναγιώτη στην περίοδο αυτή που λέγαμε, αυτή, εντάξει, ήταν όσοι επιτοπλίστον τώρα, οι Έλληνες που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, κάνουν καριέρα στο εξωτερικό στους Έλληνες. Το καταλαβαίνεις αυτό, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Τα άλλα είναι περιόρου σκιάς. Ο Θοδωράκης έχει κάνει, μόλις χωρίς πέντε άνθρωποι έχουν κάνει καριέρα έξω, οι άλλοι είναι, πάνε για τους Έλληνες. Και μέσα για τους Έλληνες πήγαμε. Παίξαμε τα τραγουδάκια μας, τα θέλαν, το γάτο, τα αυτά κτλ. Και επειδή ήταν και ξένοι μαζί τους, έπαιξα και μερικά. Παίξαμε, ας πούμε, από Χατζηδάκι κάποια όμορφα πράγματα, την όμορφη πόλη. Τραγούδια που αγαπάμε πολύ και τα οποία τα παίζουμε με τον Παναγιώτη. Και κάποια στιγμή λέω, θα σας παίξω ένα δείγμα ενός ελληνικού blues. Και οι Έλληνες που το ξέραν το τραγούδι, έγινε πανικός, οι ξένοι τρελαθήκαν και το παίξαμε σαν blues, όπως είναι στο δίσκο. Άμα τα ακούς μέσα, είναι σαν να παίζει ο Steve Ray Vaughan. Δεν έχει καμία σχέση με το απορώ το γνωστό, έτσι. Είναι ένα τρίο που παίζει ένα blues καθαρό και παίζει. Αλλά αυτό δείχνει όμως. Καλά, θα μου πεις, εντάξει, με τα χρόνια και με τις επιτυχίες. Καλά, να μην πειράζουμε και κάτι, ας πούμε. Έλλειψη συμπλέγματος, ας πούμε. Δηλαδή, άλλος θα έλεγε, καλά, τώρα δεν θα βάλω και το απορώ, γιατί μπορεί να μου αρέσει, αλλά δεν θα το βάλω στο δίσκο μου. Όχι, γιατί πρόκειται για ένα καταπληκτικό τραγούδι. Ένα καταπληκτικό τραγούδι. Μουσική στίχη του Γιάννη Πάριου. Ναι, ναι, ένα καταπληκτικό. Και βέβαια, πρώτη εκτέλεση να θυμηθούμε. Χριστοδουλόπουλος. Ο Χριστοδουλόπουλος. Συγκλονιστικό, έκανε και πορεία τότε ο Χριστοδουλόπουλος με αυτό και με τις σαμπάρες. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο τώρα. Ότι εδώ εμπλέκεται κόσμος και λαός από στιχουργικής άποψης. Εντάξει, λίγο πολύ συνήθως ύποπτη είναι. Ναι. Ο Ισαάκ Σούσης, η Λίνα Δημοπούλου, ο Μάνος Ελευθερίου. Τελευταία έχουμε ανοίξει μεγάλες παρτίδες μαζί. Και θα κάνουμε και. Ετοιμάζω και έναν άλλο δίσκο με τον Μάνο τώρα. Και με τους υπόλοιπους συνείδησης υπόπτους που λέγαμε, όπου θα τραγουδήσει μια τραγουδίστρια που την αγαπάω πολύ και τη θεωρώ εξαιρετική, η Δήμητρα Παπαδίου. Εντάξει, θέλουμε να δημιουργία. Δεν υπάρχει όριο πράγμα. Είναι εποχές τόσο σκοτεινές και τόσο περίεργες, που το μόνο πράγμα που μας μένει, και αφού έχουμε και αυτή τη μεγάλη, πώς να το πω, ευλογία, να μπορούμε να βγαίνουμε να διαμαρτυρόμαστε, να γκρινιάζουμε και να μας ακούν και 10 άνθρωποι. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Περισσότερο κόσμο, άμα του πιάσει, εμεί τι θα σκάσει. Εμεί που έχουμε αυτό τώρα και μπορούμε να το κάνουμε. Θα φανταζόταν πάντω κανεί ότι μετά από τον καινούριο αυτό δύσκολο θα κάνατε ένα διάλειμμα. Αλλά όχι. Δημιουργία. Συνεχίζεται. Διάλειμμα. Δεν υπάρχει διάλειμμα. Δεν μπορεί να υπάρξει διάλειμμα. Εμά η ζωή μα είναι συνηθισμένη με ένα ταξίδι. Είναι δουλειά, δεν είναι και δουλειά αυτό. Δουλειά μπορώ να πω ότι είναι το χειμώνα στο μαγαζί που δεν θέλω κάθε βράδυ να πάω. Mm-hmm. Αν και έτσι όπω τα έχω καταφέρει και κάνω πράγματα τα οποία τα γουστάρω πολύ. Φέτος είχατε μια παρέα που ήθελες να πηγαίνεις. Τυχαίνει, δηλαδή τώρα ίσως να μην είναι συμπτωματικό. Μα δεν τυχαίνει, το επιδιώκω. Τα 10 τελευταία χρόνια αυτά που συζητάμε τώρα, οι παραστάσεις μας να είναι όλες, εκτός από απόλυτα πετυχημένες, να είναι παραστάσεις που κι εγώ να γουστάρω. Εγώ, ας πούμε, όλο το χειμώνα καθόμουν σε ένα σκαμπό πάνω στον εξώστη και έβλεπα την παράσταση. Κάθε μέρα. Και μου λέω, μεγάλη τρελαδί. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Μ' αρέσει. Με το Ζουγανέλη που βγαίνουμε περιοδία τώρα. Δεν βγαίνουμε περιοδία με το Ζουγανέλη επειδή φιλοδοξούμε να καταγράψουμε, ας πούμε, στο χώρο την καινούργια μουσική πρόταση. Απλά το διήμερο που πάμε, ας πούμε, πήγαμε τετραήμερο, ξέρω εγώ, Τρίκαλα, Βόλο, Λάρισα. Είναι ψυχοθεραπεία για μένα. Εκτός συναυλίας. Όλη η μέρα είναι μια ψυχοθεραπεία. Αλλά και με το Μάργαρη τα ίδια. Με το Μάργαρη τα ίδια. Ο Μάργαρη μου είναι τόσο σοβαρό παιδί, ας πούμε, και τόσο έτσι σοφιστικέ. Δεν μπορείς να φανταστείς. Γελάμε όλο το 24ωρο. Και γι' αυτό λέω ζούγαν έτσι για μένα. Μην κοιτάτε λέει, που είναι μουστρούφης να πούμε κτλ. Το πουλάει αυτό. Έτσι. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Δεν μπορώ. Θέλω να γελάω όλη την ημέρα και με τα παιδιά περνάμε καλά. Και αυτό που λέω περνάμε καλά δεν είναι εξής, γιατί όλοι λένε περνάμε καλά. Περνάμε. Εκτός κοινής εννοώ. Όλο το 24ωρο.
Θέλω να ξέρω το πρωί στο ξενοδοχείο, κατεβαίνω κάτω, βλέπω τον Παναγιώτη που λέει δύο εξυπνάδες, το λέω και εγώ. Παναγιώτη το περίμενε 10 μέρες. Θα πάω Σύρο σε αυτό το υπέροχο χώρο, θα είναι και κολλητός μου. Και με τον Παναγιώτη θα κάνουμε περιοδία φέτος. Θα τα πούμε. Ο Σαββόπουλος το ξέρεις ότι έχει πει ότι είναι πολύ γοητευτικός, λέει ο Λαβρέντης, αλλά είναι ρε παιδί μου. Είναι αυτός, ας πούμε, ο γκρινιάρης του πάρτι που κάθεσε σε μια πολυθρόνα, δεν χορεύει, δεν πίνει, μας κοιτάει όλους. Και γκρινιάζω. Και γκρινιάζει λίγο. Και όταν του πλησιάσει, λέει μια κοπέλα και του πει χορεύουμε, λέει δεν χορεύω. Λοιπόν. Έχει καθίσει και κάνει τέτοια ολόκληρη δουλειά. Έβγαλε ολόκληρη. Ψυχογράφημα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελα να πω. Κάτι άλλο που και το έφερες στην κουβέντα. Αυτό ισχύει για τον Σαββόπουλο και για τον Νταλάρα. Όταν πήγα να δουλέψω φέτος με τον Νταλάρα ή και πριν 3 χρόνια που δουλέψαμε με τον Διονύση, διάφοροι καλλιθλητές μου λέγανε πας να μπλέξεις τώρα εκεί. Πού θα μπλέξεις με αυτούς τώρα. Ξέρεις τώρα τι... Ναι, ότι αυτό και τελειομανείς, σε σούπα και μούπες. Θα σε κάνω, σε πληροφορώ ότι ήταν γοητευτικές, γλυκές, τρυφερές, όμορφες σχέσεις. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Τον Σαββόπουλο τον λάτρεψα μετά από αυτή την περιοδία. Αισθάνομαι και πολύ κοντά του. Και τον Νταλάρα, παρόλο που είχαμε κάνει πράγματα παλιά, μετά από τόσα χρόνια και τόση εμπειρία στο χώρο, συνειδητοποίησα ότι έμαθα πράγματα και από τον Νταλάρα πολλά φέτος. Ήταν μεγάλη υπόθεση για μένα και ο Νταλάρας και ο Σαββόπουλος. Έτσι. Το να θέλουν δίπλα τους επαγγελματίες και σοβαρούς, αυτό είναι στο τέλος καταλήγει στα αυτιά του θεατή η ποιότητα. Ναι, βέβαια. Έτσι. Και λέω για αυτούς, γιατί δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τον Τζακνί, για τον Πλιάτσικα, για τον Κότσερα που ήμασταν 3 χρόνια. Γιατί αυτοί είναι, είμαστε της ίδιας νομοταξίας, είμαστε σαν αδέρφια από τον Πασχάλη, το Στόκα. Εντάξει. Αυτό δεν είναι κάτι. Ο Ζουγανέλης πάλι είναι δικό του κράτος, άλλη σημαία. Οπότε... Είδαμε με τη Σόνια και σχολιάζαμε χθες στη σύσκεψη που κάναμε ένα πολύ τρυφερό γεγονός που υπάρχει εδώ μέσα στο δίσκο, το οποίο εμένα πάντα με συγκινούν αυτά, ότι βρήκες από μια κασέτα, κάτι που ποτέ δεν μπήκε στη δισκογραφία και το έφερες. Πες μας λίγο το ιστορία. Εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ τρελό τραγούδι. Ναι. Αυτό το γράψε ένας στιγουργός που είχαμε με τους Τερμίτες, ένας ποιητής, πολύ ιδιαίτερος ποιητής, ο Μιχάλης Μαρματάκης, ο οποίος δεν είναι ούτε πολύ γραφότατος, ούτε κάνει θεατρικά έργα. Ας πούμε τώρα τελευταία που τον είδα, μου λέει: γράφω ένα θεατρικό έργο, αλλά είναι λίγο μεγάλο. Του λέω: δηλαδή, τι εννοείς, μου λέει 9 ώρες. Μου λέει: μπράβο. Λοιπόν. Και έγραφε, αυτός είχε γράψει τη σκόνη, είχε κάνει τα τραγούδια και το μηχανικά, μετά τα τραγούδια με τους Τερμίτες. Μια μέρα λοιπόν σε ένα καφέ που κάναμε μαζί με τον Μιχάλη και με τον Μπαχ, τον Γιάννη τον Σπυρόπουλο. Το Γιάννη τον Σπυρόπουλο. Του λέει: ο Μπαχ, ρεσί, του λέει: δεν έχει χιούμορ, του λέει να πούμε. Φέρε μου κάτι να γελάσω. Δεν έχω χιούμορ, λέει, και φέρνει αυτό το ψυχασθενικό τραγούδι, το οποίο λέγεται Το Γέλιο, το οποίο είναι για να κόψει φλέβες. Λοιπόν, το πήραμε το τραγούδι να το βάλουμε, κάναμε το δίσκο για Μαρτωλή Μαρία τότε, με τους Τερμίτες, αυτό που είχε τη σκόνη κτλ. Και το βλέπω αυτό, λέω, σε αυτό το τραγούδι δεν μπορούμε να το βάλουμε. Είναι πάρα πολύ προχωρημένο, δηλαδή. Λέει, το γέλιο της το μοίραζε στις 4 μεριές, κάθε γωνιά της κάμαρας ασφυκτικά γελούσε. Και αυτή που στο τραπέζι το κορμί της ακουμπούσε, πότε από εδώ, πότε από εκεί, το γέλιο της κοιτούσε. Δηλαδή ένα ψυχασθενικό πράγμα το οποίο, ξέρεις, καυκακικό και τέτοιο. Δεν μπορώ να το βάλω αυτό το τραγούδι. Δεν μας το κάνει εταιρεία καταρχήν. Θα πήραμε διάδεκα, δεν κάνει άλλη δουλειά. Μην κοιτάς τώρα που κάνω ό,τι θέλω. Τότε δεν είχα τέτοιες δυνατότητες. Λοιπόν. Και δεν το βάλαμε ποτέ. Όπως το είχα γραμμένο λοιπόν με την κιθάρα, έτσι, τον οδηγό. Μου το έφερε πριν από κάνα χρόνο και μου λέει: άκου, μου λέει, τι βρήκα. Λέω: μεγάλη ευκαιρία να το βάλω τώρα. Τώρα βάζω ό,τι θέλω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτε με ενδιαφέρουν οι πωλήσεις, θα κάνει πωλήσεις, δεν θα κάνει. Πήρα λοιπόν, το άκουσα, το ψιλοφτιάξαμε λίγο το βίντεο. Με ένα κασετόφωνο ήταν αυτά τα, ξέρεις, τα βορυτά. Rec play. Ναι. Και, αλλά μετά μου φάνηκε υπερβολικό 4 λεπτά όλο αυτό. Και ξαφνικά λέω: δεν το χωρίζω στη μέση και το μισό να το παίξω σήμερα. Πώς θα το έκανα, μα το έκανα σήμερα. Και έβαλα το μισό τραγούδι από τότε και το μισό φτιαγμένο σήμερα. Πολύ ωραία. Δεν μπορούμε να το παίξουμε όμως τώρα γιατί δεν έχουμε καστόφωνο. Δεν πήρα. Τι θα ακούσουμε, Παναγιώτη? Να ακούσουμε το Τιτανικό. Θέλω να δείτε κάτι που κάνει ο Παναγιώτης, το οποίο με έχει ξετρελάνει και το οποίο με αυτό ξεκινάμε τις συναυλίες. Τους αυτοσχεδιασμούς του και τις εκμεύσεις. Ακούστε λίγο και θα καταλάβετε. Είναι εκπληκτικός. Να παίξουμε Τιτανικό. Κάνουμε τη χάρη λίγο, σε παρακαλώ. Αυτοσχεδιαστικά πάντα, έτσι. Αυτοσχεδιαστικά, όπως θες, πάρ' το. Thank you.
Λοιπόν, αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος που γράψα αυτό το πράγμα. Ο Τούρκος σε μια έτσι εναλλακτική. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα μπορούσε να γίνει ο γάτος έτσι. Τρελάδικα. Είδες λοιπόν ότι όλοι είμαστε, έχουμε ενδυνάμει μέσα μας έναν αλμπενίδη. Ένα μικρό αλμπένιεθ, ένα μικρό μπαχ. Πρωτού παίξουμε το επόμενο κομμάτι να πω και εγώ δύο λόγια που θέλω και το Λαβρέντι. Βέβαια θα πεις. Λοιπόν, γιατί σε κόψαμε. Αλλά... Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που κάνουμε αυτό το πράγμα με το Λαβρέντι εδώ και κάποια χρόνια και θα το κάνουμε και το καλοκαίρι. Γιατί τον θεωρώ το σημαντικότερο, τον πιο σπουδαίο τραγουδοποιό της γενιάς του. Από τους σπουδαιότερους. Η δική μου γνώμη, ναι, σίγουρα και σπουδαιότερος. Εγώ το δω. Ας να βαυκαλιζόμαστε μεταξύ μας. Είναι ένας εξαιρετικός, ένας σπουδαίος ερμηνευτής επίσης. Δηλαδή κάθε φορά σε κάθε συναυλία που κάνουμε, που είναι κάτι δύσκολο για το Λαβρέντι να παίζουμε αυτό το ρεσιτάλ για κιθάρα και φωνή, όπως το κάναμε στη Σύρο, γιατί είναι γυμνή η φωνή τελείως. Και παρόλα αυτά ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει σε σχέση με κιθάρα φωνή. Δηλαδή το μπρίο, το ταπεραμέντο που βγάζει ο Λαβρέντι επί σκηνής είναι κάτι μοναδικό. Και φυσικά πάνω απ' όλα είναι πια για μένα αδερφός και κολλητός μου φίλος. Που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ένα θα λέει και τώρα μόλις βγούμε έξω θα μου πάρουν λουλούδια. Όχι, ήθελα να πω την αλήθεια τη δική μου, απλά. Πάμε. Και πάμε. Αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φωνικό. Μην πάει ο νου σου στο κάκο, με τον μπαμπάκι θα σφαχτούμε. Με λίγα λόγια ένα νεύμα, με ένα βλέμμα ή χωρίς. Είναι αργά κι ίσως νωρίς να τρέξει με τάξη μας αίμα. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη. Αυτό που ζούμε είναι σου λέω πανικός. Ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη. Αυτό που ζούμε είναι σου λέω πανικός. Ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω ποινίκο. Κακούργημα κανονίκο, κι ισόβια θα δικαστούμε. Για πράξεις και για παραλήψεις η διασώτος η δέχθης. Αλλά εσύ μη φοβηθείς και αρχίσεις τις αποκαλύψεις. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη. Αυτό που ζούμε είναι σου λέω πανικός. Ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη. Αυτό που ζούμε είναι σου λέω πανικός. Ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Ούτε κι εγώ θα ομολογήσω ότι σ' αγάπησα πολύ. Και πως με καίει το φίλι που δεν μπορώ να ξαναζήσω. Έλα λοιπόν να μοιραστούμε τις φυλακής μας το κέλι. Κι
Κι αν αγαπιόμαστε πολύ, μπορεί και να αθωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι, σου λέω, πανικός, ένας μικρός Τιτανικός. Και θα'ναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι, σου λέω, πανικός, ένας μικρός Τιτανικός. Και θα'ναι θαύμα αν σωθούμε. Μπράβο, Μαριτάκη. Είστε υπέροχοι. Ναι. Εντάξει. Ένα τραγούδι τραγικό για έναν, πώς πω, με τόση ποίηση για έναν χωρισμό. Ναι. Αλλά να αγαπιόμαστε πολύ, ναι, μπορεί και να αθωωθούμε. Μπορεί και να αθωωθούμε. Ναι. Μπορεί και να αθωωθούμε, αλλά θα έχουμε χωρίσει όμως. Ναι. Αλλά μπορεί να αθωωθούμε. Έχεις καταλάβει όμως το μέγεθος του τραγουδίου κατά καιρούς, το νιώθεις πια μετά από 20 χρόνια. Εντάξει, πότε γράψεις, αυτό. Ξέρω, 20-25, δεν καταρχήν είναι ένα σπουδαίο ποίημα του. Του Μιχάλη Γκανά. Μιχάλη Γκανά. Ναι. Σπουδαίο. Ναι, ναι, ναι. Είναι από τις καλές μου στιγμές, η αλήθεια είναι αυτή. Το καταλαβαίνω μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι έτοιμο να λέει κάποιος, ναι, μ' αρέσει και εμένα. Δεν είναι άλλο με ξέρεις τι γίνεται, κάποιες στιγμές ορισμένα τραγούδια τα βαριέμαι, ο ίδιος. Ναι. Πες, τσάξει ο καναπές. Έχεις βαρεθεί ένα τραγούδι δικό σου, ας πούμε, στην τύχη. Πολλά, αλλά αυτό δεν το βαριέμαι. Ναι. Μπορούμε να καρφώσουμε ένα, ας πούμε, δηλαδή υπάρχει ένα τραγούδι που λες, δεν θέλω πια να το λέμε. Ή παιδάκια είναι όλα, δεν τα πειράζουμε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί ναι, να, πούμε, είπα δεν θα παίξω το γάτο τις προάλλες. Δύσκολο, πανικός, κοντά να μην πλακώσουν στο ξύλο. Ναι. Είδες πόσο λάθος είναι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Το αναφέρθηκα και στο βιβλίο. Τελικά, ίσως μερικά να τα έχω υποτιμήσει, κάτω από το πρίσμα μιας έτσι κουλτουριάρικης επίφασης, ας πούμε, κτλ. Και ίσως να μην έχω δίκιο. Ίσως και ο γάτος είναι ένα σπουδαίο τραγούδι και εγώ δεν το καταλαβαίνω ότι είναι τόσο σπουδαίο όσο κρατάει μέσα στη χρόνια αυτή η κολόνια. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έτσι. Αλλά εντάξει, είναι άλλα που είναι πιο πολύ στην ιδιοσυγκρασία μας. Το πώς σε θέλω, το τα μάτια δίχως και αυτά. Όχι, και ίσως το ερώτημά μου να είναι και ανόητο, γιατί τώρα βγαίνοντας εσείς έξω από εδώ και πάτε και πάλι την περιοδία, είτε οι δυο σας, είτε χώρια εσύ, χώρια Παναγιώτης, δεν είναι και ωραίο να πει ο θεατής, λέει το γάτο, αλλά το βαριέται τώρα. Δηλαδή ήδη νιώθει και αυτός όχι, ότι... Όχι, εγώ σου... Ναι, ναι. Δεν είναι σωστό. Όταν λέω το βαριέμαι... Σημασία έχει τι θέλει ο κόσμος όμως. Ναι, με κουράζει κάποιες στιγμές, λέω πάλι. Αλλά να, είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Λοιπόν, τι θα κάνεις μόνος σου και θα μιλήσουμε για τους δυο σας. Λοιπόν, θα πούμε με τη σειρά, τι θα κάνουμε γενικά. Ναι. Καταρχήν τελειώσαμε ένα χειμώνα πριν από ένα μήνα, ο οποίος ήταν διθυραμβικός. Στην ακτή. Στην ακτή, με τον Νταλάρα. Συναχωρέθηκα πολύ που τελείωσε αυτή η συνεργασία. Και με τον Νταλάρα, κυρίως με τον Κότσερα, γιατί είναι αδερφός μου πια. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία 3 χρόνια. Και εν δυνάμει θα ξαναδουλέψουμε και άλλες φορές μαζί. Ήταν, ο Γιάννης ένα εξαιρετικό παιδί. Ένας τρυφερός άνθρωπος, ένα υπέροχο πλάσμα. Και δουλέψαμε πολύ καλά μαζί. Έγινε πανικός συναυλής, περνάγαμε ωραία, δηλαδή από όλες τις απόψεις. Τελείωσε αυτό, έφτασε στο πλήρωμα του χρόνου. Δεν μπορώ, ξέρεις, εγώ έχω και κάτι, δεν μπορώ να αποκοπώ τελείως από το πράγμα αυτό. Κάτι με τραβάει. Σκέφτηκα ότι το μοναδικό πράγμα που μπορώ να κάνω που να έχει μια σχέση με το πράγμα αυτό ήταν να συνεχίσουμε με τον Ζουγανέλη. Και επειδή ούτως ή άλλως με τον Ζουγανέλη γίνεται ψυχοθεραπεία, όπως είπα, κάνουμε κάποιες συναυλίες με τον Γιάννη. Σε διάφορους χώρους, μικρούς, μεγάλους. Συντόμως πού? Και η Παυλίνα Κυγαράκη. Παίζουμε το Σάββατο στα Γιάννενα. Για πες τα. Στο Fix Factory. Και μετά θα πάμε στη Χαλκίδα και μετά σταματάμε αυτές τις σε χώρους χειμερινούς και πάμε σε κάποιους καλοκαιρινούς. Αυτές είναι καμιά δεκαριά συναυλίες, 15 που θα κάνουμε με τον Γιάννη. Έχουμε μαζί μας μια καταπληκτική τραγουδίστρια και το λέω καταπληκτική. Το λέω με... Ποια τι είναι, εντάξει, εγώ δεν είμαι και, η αλήθεια δεν είμαι και πολύ φιδωλός σε αυτά, αλλά είμαι, ενθουσιάζομαι εύκολα. Αλλά αυτή τη φορά πραγματικά άξιζε τον κόπο, γιατί η Παυλίνα, εκτός το ότι είναι ένα φρέσκο πλάσμα, γλυκό και όμορφο και τραγουδάει όμορφα, πολύ ωραία τραγουδίστρια, έχει και μια ωραία θερμοκρασία η φωνή της, έχει και κάτι που εμένα, ας πούμε, μου κάνει κλικ πολύ. Έχει μια απίστευτη ηθική όσο αφορά τη μουσική και υψηλή αισθητική. Και αυτό το πράγμα όλο δένει και νομίζω ότι, είναι ωραίο, νομίζω να το έχει ότι η Παυλίνα θα είναι από τα άτομα, η Παυλίνα Βουργαράκη,
ήταν από τις Παναγιώτη. Και με το Ρεστάλ για δύο με τον Παναγιώτη. Μαζί. Με τον Παναγιώτη θα κάνουμε άλλες καμιά δεκαριά συναυλίες σε πολύ επιλεγμένους χώρους. Σε κάποια θέατρα, ας πούμε. Σε αρχαία θέατρα, σε κάστρα. Σε κάστρα και τέτοια. Η ώρα, κύριε Γεωργιουδάκη, πόσα? 4 λεπτά, προλαβαίνουμε ένα τραγούδι ακόμα. Θα κλείσετε εσείς τη σημερινή μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε λοιπόν. Λοιπόν, δεν θα κλείσουμε δικό μου τραγούδι λοιπόν τώρα. Θα κλείσουμε ένα τραγούδι το οποίο δεν σου ξέμασε, όσο για να σε φέρει παράξενο. Δεν ξέρω γιατί σου, επειδή ο Παναγιώτης έτσι το φορτσάρει πολύ και τα λοιπά. Και ίσως και επειδή είναι μια μαγική στιγμή του φίλου μου του Μάνου του Ελευθερίου και του Θάνου Μικρότσικου. Συν ότι ερχόμενος για να πάρω την κιθάρα από, από ένα μαγαζί που πήγα να την πάρω, βρήκα και το Θηβαίο εκείνη την ώρα και του λέω πάνω από ένα τραγούδι δικό τώρα στο Ροδίτη και στα παιδιά και μου λέει: α, πολύ ωραία. Πρόσεξε τι θα πεις. Λοιπόν, εμείς λέμε στους τηλεθεατές μας να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Αλλά για να πάρετε μια γεύση του τι γίνεται στο. Και στα live μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αφήσουμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 4. Σας αφήνουμε σε πάρα πολύ σίγουρα και ασφαλή χέρια. Στα καλύτερα χέρια. Και χαλαρώστε, ακούστε. Όχι πολύ χαλαρώστε. Απολαύστε. Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα, πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί, κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια, τα μάγευες με φάρμακα στην ασώτη σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες γυμνός και μεθυσμένος, γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς, τις άριες μιας όπερας τράβλιζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο θυσμούς. Ζήλεψες τι τα θέλες τα ένδοξα Παρίσια, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι τεχές. Διεκδικούσες θαύματα που δίνουν τα χασίσια και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Ελλήνης, έσβησες με ένα φύσιμα τα φώτα της σκηνής και μονολόγους άρχισες και νύγματα να λύνεις, μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής. Παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φύλλες.
καχαίρι.